Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα σας δείξω τι πήρα για τα γενέθλιά μου. Έγινα 14, το Οκτωβρίου είναι τα γενέθλιά μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές και για όλα τα δώρα. Αυτά είναι από τους γονείς μου, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ας αρχίσουμε. Από όσο αφορά, θα σας δείξω τι πήρα σαν πρώτο. Πήρα... Καλά, αυτά μου είχαν τελειώσει, οπότε... Αυτό είναι ένα foam για το πρόσωπο. Αυτό εδώ, πώς το λένε. Απλά είναι νερό για να ξεβάψεις. Και αυτό εδώ το Mario Badescu Drying Lotion. Αυτά χρησιμοποιώ για skincare, ξέρω εγώ. Μετά έχω και μία κρέμα για ενυδάτωση. Μετά πήρα make-up. Δεν βάφουμε τόσο συχνά, απλά όταν ανεβάζω κάτι στο Instagram, στο TikTok ή στο YouTube, είμαι βαμμένη. Οπότε όλοι νομίζουν πως βάφουμε όλη την ώρα για κάποιο λόγο. Όχι, άμα βλέπετε τα vlog μου, θα το έχετε δει. Δηλαδή στο σχόλιο βάζω μόνο μάσκα. Και τα Σαββατοκύριακα, άμα βγω με φίλους μου, βάφουμε ή όταν ποστάρω κάτι. Οπότε, τώρα θα σας δείξω κάποια προϊόντα που πήρα. Πούδρα. Δεν είχα πούδρα. Από την αλήθεια, δεν βάζω τίποτα στο πρόσωπό μου. Ποτέ. Μπορεί μόνο λίγο concealer. Εδώ. Και κάνω μόνο μάτια. Οπότε, μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί πούδρα. Κάποιες φορές το έκλεβα από τη μαμά μου. Οπότε, έχω τη δικιά μου τώρα. Ένα lip gloss. Το εδώ. Λέει Plump and Glow και καλά σου μεγαλώνει τα χείλη. Λες και έχεις κάνει πλαστική, αλλά θα δούμε λοιπόν. Αυτό είναι το brow gel που χρησιμοποιώ. Κάθε μέρα το χρησιμοποιώ, αυτό είναι τέλειο. Μετά πήρα και ένα eyeliner. Θυμάστε που είχα λίγο τη φάση που όλη την ώρα έβαζα το μαύρο eyeliner να κάνω το TikTok. Και το έκανα χάλια! Τώρα το κάνουμε σκιά. Οπότε αποφάσισα να το ξαναδοκιμάσω αφού μου έχουν στεγνώσει όλα τα eyeliner που είχα. Αλλά αυτή τη φορά το πήρα καφέ γιατί μου φαίνεται το μαύρο πολύ έντονο αφού είμαι κόκκινο μάλα. Έτσι είναι. Είναι από το Maybelline. Και αυτή είναι η μύτη. Δηλαδή είναι liquid liner. Να δούμε, θα μου αρέσει. Μετά πήρα πάρα πολλά κοσμήματα. Θα σας το δείξω ένα-ένα τώρα. Αυτό εδώ το κολλιέ. Εμένα μου αρέσουν έτσι τα τρελά, ξέρω εγώ, γιατί έχω στολή και αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να δείξω μαζί με παπούτσια και κάλτσες. Οπότε μου αρέσει πάντα να φοράω κάτι τέτοιο. Το μισό είναι έτσι χρωματιστό και το άλλο μισό έχει πέρλες. Τα πήρα αυτό εδώ το πράσινο με λουλούδια. Τρελαίνομαι για αυτό το χρώμα. Παίζει να είναι και το αγαπημένο μου τώρα. Μαζί με το καφέ που έχω πολλά καφέ ρούχα. Βλέπετε με τη ζακέτα. Τα πήρα όλα αυτά τα δαχτυλίδια. Είναι ένα τεράστιο σετ. Εγώ τώρα έχω πάρει αυτούς τους χρυσούς κρίκους. Τώρα δεν είναι αυτοί, είναι παρόμοιοι. Και τρελαίνομαι για αυτούς, τους φοράω κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Και δεν έχω δαχτυλίδια που να είναι χρυσά, έχω μόνο ασημένια δαχτυλίδια. Οπότε χρειάστηκα κάποια χρυσά κιόλας. Και αυτά έχουν λίγο ροζ από πάνω κιόλας ή κόκκινο μερικά. Ταιριάζουν τώρα. Οπότε μπορώ να φοράω χρυσά δαχτυλίδια. Είχα ή αυτά ή ασημένια. Πήρα και αυτά που είναι παρόμοια. Έτσι με... Όπα, όπα, όπα. Έτσι με καρδούλες, πεταλούδα. Πολύ ωραία. Έχουν εδώ τα ροζ, το βλέπετε. Μετά πήρα έτσι πολλά χρωματιστά κολλιέ. Είναι έτσι πολύχρωμα. Ξέρετε πώς κάνω πάντα τα outfit να ταιριάζουν τα χρώματα. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Ένα phone charm. Κοιτάξτε πόσο ωραία.
Όλα αυτά τα χρώματα είναι πανέμορφα, είναι έτσι παστέλ. Και εδώ γράφει ring ring. Που είναι το κινητό και κάνει ring ring. Πήρα και αυτές εδώ τις δύο μπλούζες. Νομίζω πως είναι φανταστικές για το χειμώνα, γιατί ταιριάζουν με τα πάντα. Είναι ακριβώς το ίδιο, σε μαύρο και σε άσπρο. Μπορώ να τα βάζω για layering ή σκέτα και απλά καμιά ζακέτα από πάνω. Δηλαδή, αυτό θα το φοράω συνέχεια. Και έχω στη δουλειά πάνω μου, νομίζω, μόνο τρεις μακριμάνικες μπλούζες. Και είναι έτσι με πολλά σχέδια, οπότε αυτά τα χρειαζόμουν. Πήρα και αυτό εδώ το μαύρο κολάν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω μόνο ένα μαύρο κολάν. Τα άλλα μου είναι μικρά. Και εδώ μου αρέσει στη μέση, που είναι σαν criss-cross και απλά σου κάνει πιο μικρή μέση. Και έχω τρελαθεί με αυτό εδώ το ύφασμα. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γυμναστική. Πήρα τρία ζευγάρια κάλτσες. Έχουν έτσι λουλούδια από πάνω. Όπως σας είπα, φοράω στόλι στο σχολείο και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να φοράω. Είναι η πρώτη. Ήταν έτσι. Και έτσι. Next! Αυτό ήταν το πολύ ωραίο άσπρο crop top. Με ένα απλό μπλε τζινάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γεια. Έχω ξετρελαθεί. Δεν έχω τίποτα παρόμοιο. Είμαι μία φόρμα, είμαι το κολάν. Με τα πάντα ταιριάζει. Μετά έχω πάρει δύο πουλοβεράκια. Έχω ένα παρόμοιο vest σαν αυτά. Είναι Heaven Can Wait. Πολύ ωραίο. Έχει εδώ την νεκροκεφαλή. Εδώ έχει εδώ τα details. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Από κάτω καμιά άσπρη μπλούζα και λίγο layering σε κολιέ, κρίκους, καμιά φουστίτσα, loafers. Πολύ ωραίο. Και πήρα ακριβώς το ίδιο σε πράσινα. Δεν έχω πολλά πράσινα πράγματα. Νομίζω σε αυτήν εδώ την απόχρωση δεν έχω ούτε ένα πράγμα. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Πήρα και σε πράσινο το ίδιο pullover. Επόμενο. Νομίζω πως ξέρετε τη μάρκα Blicker Love. Έχει αυτά τα τσαντάκια. Μου θυμίζουν καλοκαίρι σε νησί που περπατάς σε σοκάκια ή στην παραλία. Αυτά όλη την ώρα χρησιμοποιούσα. Οπότε πήρα ένα τέτοιο τσαντάκι. Απλά βάζω το κινητό μέσα, μάσκα, λαστιχάκι, lip gloss, ξέρω εγώ. Και all set. Γίνε έτσι μέσα. Μετά το σχολείο, άμα βγω έξω με φίλους μου, απλά το βάζω μέσα στη τσάντα μου αυτό και μετά εδώ μέσα βάζω το κινητό μου. Ξέρω εγώ και πάω μόνο με αυτό. Μετά έχουμε και τσάντα για φαγητά, οπότε πήρα ένα, γιατί τρώω το μεσημεριανό μου στο σχολείο. Οπότε εδώ μέσα θα χωράει το τάπερ. Έτσι να πω μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο. Είναι αστεράκια. Και εδώ είναι έτσι πράσινο το φερμουάρ. Από το Brandy Melville πήρα ένα πράγμα. Πρώτα θα σας δείξω το δωράκι που ήρθανε μαζί με το ρούχο. Πρώτα πήρα πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Τα βλέπω στα TikTok όταν παραγγέλνουν Brandy Melville. Και χάρηκα πάρα πολύ με τα αυτοκόλλητα. Σκέφτομαι να τα βάλω πάνω στο λάπτοπ μου. Βέβαια, θέλω πρώτα να πάρω μία θήκη για να τα κολλήσω πάνω στη θήκη και όχι πάνω στο υπολογιστή. Μετά πήρα αυτό εδώ το μπρελόκ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το βάλω σίγουρα στη τσάντα μου. Και αυτή είναι εδώ τη ζακέτα. Τα-δα! Ναι, zip-up hoodie.
Έτσι είναι από μέσα. Το πήρα. Τι νούμερο. Small medium. Είναι one size συνήθως το Brandy Melville, αλλά σε αυτές τις ζακέτες έχει το oversized fit. Και small medium, extra small, small. Εγώ το θέλω λίγο oversized, αλλά όχι μέχρι τα γόνατά μου, είπαμε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Έχω μία παρόμοια από το Shein, αλλά είναι τελείως άλλο ύφασμα. Είναι έτσι πολύ μαλακό από το Shein, είναι σαν κουβέρτα. Ενώ αυτό φαίνεται πολύ πιο ωραίο, αλλά είναι έτσι πιο σκληρό το ύφασμα, αλλά είναι και πάλι πολύ ζεστό, νομίζω πιο ζεστό είναι από το άλλο, δεν ξέρω. Είναι ωραίο, αλλά για το σπίτι δεν θα το βάζω. Από το Shein που είναι σαν την κουβέρτα θα βάλω για το σπίτι, αλλά αυτό σίγουρα θα το βάζω όταν βγαίνω έξω. Μετά, σαν τελευταίο, δεν συνώνει το αγαπημένο μου δώρο που πήρα, είναι... Δείτε τι είναι. Είναι από το Zadig Voltaire. Άμα δεν ξέρετε τι είναι, είναι μια γαλλική boutique. Μάρκα boutique, όπως άλλοι το πείτε εδώ. Δεν είναι σαν το Louis Vuitton ή το Gucci. Είναι πιο φτηνό, αλλά πιο ακριβό από το να παίρνετε μια τσάντα από το Zara. Και αυτή είναι η πρώτη μου τσάντα. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Κάνουμε unboxing μαζί. Τη διάλεξα εγώ. Είχα βάλει μια φωτογραφία στο story από το μαγαζί και πάρα πολύ με ρωτάγατε που είναι. Είναι το Zadig Voltaire. Λοιπόν. Πήρα μια πολύ μικρή τσαντούλα. Μ' αρέσουν οι μικρές. Αυτή εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Ήθελα κάτι έτσι απλό, αλλά δεν ήθελα το basic σχέδιο, δηλαδή να είναι μόνο μαύρο. Ήθελα κάτι έξτρα να είναι, αλλά να ταιριάζει με τα πάντα, οπότε διάλεξα αυτήν με τα πετραδάκια γύρω-γύρω και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι ρόκι το στυλ. Μπορείτε να το φορέσετε έτσι, στον ώμο σας, και αυτό κράβεται. Παιδιά, χαίρομαι τόσο πολύ για αυτό το τσαντάκι, δεν έχετε ιδέα πόσο καιρό το ήθελα. Έτσι είναι από μέσα. Εδώ έχει φερμουάρ. Τι εδώ. Μετά έτσι να από πίσω. Άλλο ένα φερμουάρ. Είναι τόσο ωραίο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αυτά είναι όλα τα δώρα που πήρα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλα αυτά και πραγματικά ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Adio!